Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πάσα στο Γιώτη, στον ειδικό μας, για συγγνώσεις, πράγμα πάσα με τον Διαντζέο. Το λόγο. Στον παραδίδω. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να έχετε πει το καφέ σας. Γιατί ξεκίνησα ακόμα η βαριά νύχτα. Πώς είστε? Ωραία. Χαλαρώστε. Καθίστε αναπαυτικά. Ελπίζω να δικαιολογήσουμε στο τέλος της ημέρας το χρόνο που ξοδέψατε για να είστε μαζί μας. Είμαι ο Γιώργος Αγγελίδης, είμαι συνάδελφος του Γιάννη. Ασχολούμαι με τα ριζέρ προϊόντα. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε για τις κατηγορίες, όπως είναι το whisky, η βότκα, η τεκίλα και σαν τέταρτη βάλαμε εμβόλυμη το ρούμι, μια κατηγορία που είναι ο επόμενος αστερισμός παγκόσμια που θα διανύσουμε όλοι και θα ασχοληθούμε. Θα κάνουμε μια κάθετη συνοψία, θα προσπαθήσω πάρα πολύ συνοπτικά να σας δώσω και κάποιες εικόνες σε σχέση με τα προϊόντα, εδώ έχουμε και την πλάσμα, την τηλεόραση. Και αφού θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο, πλέον θα κάνουμε κάποια κοκτέιλς, θα μιλήσουμε για την εξέλιξη, θα μιλήσουμε πώς λειτουργεί η αγορά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη και ευρύτερα σε ένα παγκόσμιο στερέωμα, τι γίνεται. Ανά πάσα στιγμή, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή δεν καταλαβαίνετε, σας παρακαλούσα να μην σταματήσετε και να το συζητήσουμε. Μία παράκληση. Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή είμαστε αρκετοί άνθρωποι εδώ πέρα, να βάλουμε στο αθόρυβο τα κινητά μας, για να μην ενοχλούμε τους υπόλοιπους. Είσαστε όλοι, είμαστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουμε στη βαριά βιομηχανία του τουρισμού, κάνοντας μια δύσκολη δουλειά, κάποιοι άλλοι φίλοι είναι κολαπτώμενοι στη σχολή, με ένα τεράστιο προσωπικό κόστος. Πριν ξεκινήσω να λέμε όλα αυτά τα πράγματα και να φτάσουμε και σε εμπειρίες, να ευχαριστήσουμε τη σχολή για τη φιλοξενία τους. Με κάνανε και αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία. Τον Άκη, παιδιά, τον Γιάννη και εσάς που ήρθατε. Ο κάθε ένας, κάθε μία έχει έναν φάκελο που έχουμε μέσα α4 λευκά χαρτιά που μπορείτε να κρατήσετε σημειώσεις, ό,τι θέλετε. Παράλληλα σας έχουμε κάνει μία εκτύπωση με τα κοκτέιλ τα οποία θα δημιουργήσουμε και θα τα δείτε εδώ πέρα για δικιά σας χρήση. Τελειώντας, έχουμε ετοιμάσει κάτι να σας δώσουμε σαν δωράκι, είναι η φιναλίστ του περσινού ελληνικού τελικού του World Class εν ώψη του παγκόσμιου, με κάποιες συνταγές και κάποιες προτάσεις τους. Δυστυχώς μία κούριε λίγο μας καθόλωσε τα πράγματα, ενώ περιμέναμε να δώσουμε και ένα καλό ποσό σέικερ για δικιά σας χρήση. Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν τα έχουμε παραλάβει, δεν έχουν φτάσει στο νησί. Γι' αυτό κρατάμε και τα στοιχεία σας, οπότε με το που θα φτάσουν στο νησί, θα τα παραδώσει ο Γιάννης. Εντάξει. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο με το bartending. Ή γενικά με την εστίαση και την παροχή υπηρεσίας. Ευρέως, μιλάμε για παροχή, για παροχή υπηρεσίας. Πρακτικά όμως τι βρίσκουμε στην αγορά μας? Εκτέλεση παραγγελίας ή παροχή υπηρεσίας? Πώς μπορούμε εμείς να γίνουμε απαραίτητοι στη δουλειά μας και να είμαστε η πρώτη επιλογή των καταναλωτών ή των τουριστών στο να έρθουν σε εμάς? Και γιατί να έρθουν σε εμάς όταν στην περιφέρεια γύρω-γύρω υπάρχουν άλλα 10, 20, 30, 50, 100 σημεία? Εμείς τι κάνουμε διαφορετικό? Κάθε φορά που σερβίρουμε από το νερό, το καλωσόρισμα, το ποτό, βάζουμε στο μυαλό μας ότι στα παπούτσια αυτού του ανθρώπου πρέπει να είμαστε εμείς. Τι ζητάμε? Αυτό θέλει να πάρει και ο καταναλωτής. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε φτάσει να επιβραβεύουμε το αυτονόητο. Έχουμε φτάσει σε μια κατάντια, γιατί περί κατάντιας πρόκειται, και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το αγαθό που έχουμε. Και πλέον, πάμε πλέον στη μηδενική τάση να ξανασκεφτούμε το τι μπορούμε να κάνουμε όταν διακυβεύονται τόσο σοβαρά προβλήματα όπως είναι πλέον η βιωσιμότητά μας, η ύπαρξή μας, η οικονομικότητα βάσει υποχρεώσεων. Η γνώση είναι το νόμισμα το οποίο διαπραγματευόμαστε τη δουλειά μας. Κανένας δεν μας κάνει χάρη. Επιχειρηματίες να είμαστε, δεν μας κάνουμε εμάς χάρη. Πάλι να είμαστε το ίδιο.
Χάρη δεν κάνουν και οι πελάτες. Θα κάνουν μια φορά το λάθος να έρθουν. Αν δεν περάσουν καλά, δεν θα ξαναέρθουν. Μπορεί σε αυτή τη δύσκολη δουλειά κάποιοι να είμαστε μέσα αναγκαστικά, γιατί πρέπει κάπου να δουλεύουμε. Κάποιοι άλλοι μπορεί να είμαστε λίγο περισσότερο, γιατί μας αρέσει, αλλά τελικά να μας κουράσει. Και να φύγουμε. Δεν θα πάψουμε όμως ποτέ να είμαστε καταναλωτές. Να βγαίνουμε. Αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία μας σαν Έλληνες. Θέλουμε να βγαίνουμε, να περνάμε καλά, να τρώμε και να πίνουμε. Με ποιο κριτήριο θα ξαναεπιλέξουμε σημεία? Ο καθένας έχει μια δικιά του δομή στον τρόπο σκέψης και για ποιο λόγο πάει κάπου. Παράλληλα, ακούμε για εξέλιξη. Ακούμε για νέα προϊόντα. Μιλάμε για κοκτέιλς. Μιλάμε για διαφορετικότητα twist cocktails. Μιλάμε για τελευταία τάξη πραγμάτων που λέγονται vintage cocktails. Μιλάμε για την επεκτηνόμενη τάξη των πραγμάτων που λέγεται τέλειο σερβίς. Τι είναι αυτά? Είναι όλα αυτά τα προϊόντα που έχετε στο μαγαζί σας, στο πώς μπορείτε να τα διαχειριστείτε και να κάνετε τη δουλειά σας πολύ καλύτερη. Το πρώτο πράγμα που τρώει επάνω στη δικιά μας τη δουλειά είναι το μάτι. Μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να πάει να πιει ένα απλό gin tonic. Και μέσα η γαρνιτούρα του, είτε είναι lime, είτε είναι πορτοκάλι, είτε είναι λεμόνι, να είναι από την προηγούμενη μέρα κομμένο και να είναι ζαρωμένο, μαυρισμένο. Μπορεί να έχετε χρησιμοποιήσει το καλύτερο τζιν. Το πιο ζωντανό φρέσκο τόνι. Το καλύτερο ποτήρι, αλλά αυτή η τελευταία πινελιά της εικόνας είναι αυτό που θα σας μείνει και δεν θα το ευχαριστηθείτε. Μπορεί κάποιος να πίνει νεγκρόνι.